τραγικούς καιρούς, μέσα συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Πρώτα στην Τουρκία, της αστικοδημοκρατικής επανάστασης των νεότουρκων και των κεμαλιστών και αμέσως μετά, το 1922, στη Σοβιετική Ένωση, της σοσιαλιστικής επανάστασης του Οκτώβρη. Η αφοσίωση στην κομμουνιστική ιδεολογία και τις θεωρητικές αρχές της ήταν άλλωστε το μόνο σταθερό, όχι μονάχα στη θυελλώδη ζωή, αλλά και στο έργο του Χικμέτ. Την Αλάσκα ως τα προτήρη της καλής ελπίδας. Έχω φίλους και εχθρούς. Γιατί στην πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία πάλι, είχα διαλέξει στρατόπεδο, ανοιχτά και δίχως φόβο. Μην κλαίτε, παιδιά, και μη στενάζετε. Συνδέστε το χθες με το σήμερα και το αύριο. Για να σωθεί ο λαός από τα δεινά του, πεντάχρονου εφήβου, από σπαθή περάσανε τους τα φέουδα των παιδιών του βασιλιά. Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο και τη δύναμή τους στην κοινωνία. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευαδίζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε, να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τώρα